συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κομοτηνή από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής, 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 26χρονο, διότι εντόπισαν στην κατοχή του 50 πλαστά δελτία ετούντος διεθνούς προστασίας. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω πλαστά έγγραφα καθώς και το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής. Συνελήφθησαν στους νομούς Ροδόπης και Εύρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί διακινητές ηλικίας 50 και 40 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις 10 μη νόμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και του Αστυνομικού Τμήματος Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης πραγματοποίησαν σήμα στάσης σε 40χρονο οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου, προκειμένου να το ακινητοποιήσει. Πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Πλησίων του οικισμού κοπτερού, ο οδηγός ακινητοποίησε τελικά το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς. Σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νόμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν 50χρονο, διότι εντόπισαν να οδηγεί για ταχυφορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει με αυτό παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης και Σουφλίου Αλεξανδρούπολης.